ανάπτυξη. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι ίσως είναι ο πιο χρήσιμος άνθρωπος σήμερα στην Ευρώπη. Γιατί το ζητούμενο σήμερα στην Ευρώπη είναι η ανάπτυξη. Είναι γνωστό ότι σε αντίθεση με όσα συνέβησαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Ευρώπη προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κρίση με τη συνταγή της λιτότητας. Γι' αυτό το λόγο, αντί να επιλύσει την κρίση, την βάθινε ακόμα περισσότερο, υποθηκεύοντας μάλιστα την αναπτυξιακή προοπτική της. 5 χρόνια αργότερα, η Ευρώπη, επιτρέψτε μου την έκφραση, βολοδέρνει ανάμεσα στην σκύλα της ύφεσης και της στασιμότητας και στην χάριδη του αποπληθωρισμού. Και η Ελλάδα, η οποία μπήκε πρώτη στο εργαστήρι της λιτότητας, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή για ευρωπαϊκή χώρα ανθρωπιστική κρίση και ένα δημόσιο χρέος πολύ μεγαλύτερο σε απόλυτο μέγεθος ως ποσοστό του ΑΕΠ από αυτό που είχε πριν την κρίση. Οι υπερασπιστές της λιτότητας, αμυνόμενοι απέναντι στην ίδια την πραγματικότητα που τους διαψεύδει καθημερινά, προσπαθούν να αποδώσουν την αποτυχία του μνημονίου στην απουσία μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσεις πράγματι δεν υπήρξαν. Ακριβώς επειδή υπήρξαν απορρυθμίσεις. Υπήρξε η αποδιάρθρωση ως δήθεν αναδιάρθρωση και υπήρξε επίσης η προστασία των συμφερόντων μιας διαπλεκόμενης ολιγαρχίας στην Ελλάδα. Με παραλήψεις ρυθμίσεων ή και με συγκεκριμένες διατυπώσεις ρυθμίσεων. Η νέα κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που πραγματικά έχει ανάγκη η Ελλάδα. Να πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που δεν τόλμησαν να πραγματοποιήσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις με το παρελθόν. Δεν έχουμε δεσμεύσεις με την οικονομική ολιγαρχία. Ιδιαίτερα η φορολογική μεταρρύθμιση, η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, της φοροκλοπής, εκτός από πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι και πράξη πολιτικής αλληλεγγύης προς τους Ευρωπαίους φορολογούμενους, οι οποίοι πλήρωσαν την πολιτική διαπλοκή της ολιγαρχίας στην Ελλάδα. Θέλουμε λοιπόν να συνεργαστούμε πολύ στενά με τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη, προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησής μας που έχουν ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο. Αυτή η συνεργασία θα γίνει όχι με βάση το προηγούμενο της λεγόμενης εργαλειοθήκης, που νομίζω έκανε επικοινωνιακή ζημιά και στις δύο πλευρές, αλλά θα γίνει με βάση τη λαϊκή εντολή που πήραμε από τον ελληνικό λαό, με βάση το πρόγραμμα που εξαγγείλαμε κατά την τριήμερη συζήτηση στις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή. Είμαι αισιόδοξος ότι από κοινού με τον κύριο Γκουρία και τους συνεργάτες του, η σημερινή μας συνάντηση μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας νέας σχέσης ανάμεσα στον ΩΣΑ και την ελληνική κυβέρνηση και την Ελλάδα. Νομίζω ότι γυρίσαμε σελίδα στο κεφάλαιο των χρήσιμων και αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για τη χώρα μας. Αποφασίσαμε να συστήσουμε μία μόνιμη κοινή επιτροπή συνεργασίας που θα προετοιμάσει ένα σύμφωνο για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή με δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Αποφασίσαμε να έχουμε στενή συνεργασία και την βοήθεια του ΩΣΑ για την εκπόνηση και εφαρμογή του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων. Πολύ σύντομα θα μεταβώ στο Παρίσι, όπου θα έχω την ευκαιρία να επισημοποιήσω αυτή τη σχέση συνεργασίας και να δούμε συγκεκριμένες πτυχές για το πώς προχωράμε σε συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης.
Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κουρία και τους συνεργάτες του για την κατανόηση και για τη βοήθεια που δείχνουν σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα, για τον ελληνικό λαό. Μια βοήθεια που για την ελληνική κυβέρνηση είναι εξαιρετικά ωφέλιμη. Και να τον διαβεβαιώσω ότι η βούλησή μας είναι να προχωρήσουμε σε σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα αντιστρέψουν αυτή την εικόνα. Την εικόνα την αρνητική για την Ελλάδα. Ο κύριος Γκουρία είναι, όπως γνωρίζετε, Μεξικάνος. Ίσως να μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο καλύτερα το γεγονός ότι μόνο με το Μεξικό μπορεί να συγκριθούμε σε κάποιους δείκτες και σε κάποια ποσοστά που έχουν να κάνουν με τη διαφθορά, με την φοροδιαφυγή, με κακές πρακτικές. Όμως ο κύριος Κουρία έχει καταφέρει να συμβάλλει σε σημαντικές αλλαγές που βελτίωσαν στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών του, γνωρίζει τις καλές πρακτικές και η βοήθειά του θα είναι πολύ χρήσιμη, ώστε να είμαστε σε θέση σε λίγα χρόνια να πούμε ότι καταφέραμε κάτι πολύ σημαντικό για τον τόπο μας, να αντιστρέψουμε αυτούς τους εξαιρετικά αρνητικούς δείκτες και να ξανακάνουμε την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.